Πάμε και στον Νίκο τον Γιαπρακά, γιατί είχαμε σφράγισμα εκεί στην Κέρκυρα. Είχαμε το σφράγισανε με το 666. 20, όχι με το 666, παιδί μου. Καταστήματα σφράγισαν. Καταστήματα. Αγρυπνάει η κυβέρνηση σε ελέγχους. Πάμε. Δόξα σε ο Θεός. Ναι. Νίκο, πόσα έκλεισες, για πες μας. Με κάτι μεγάλα πανό. Με κάτι μεγάλα πανό στις εισόδους των καταστημάτων που γράφανε ότι το κατάστημα είναι κλειστό λόγω φορολογικών παραβάσεων. 26 επιχειρήσεις συνολικά είχαν για 48 ώρες τις συγκεκριμένες επιγραφές στην πόρτα τους, και αυτό γιατί δεν είχαν κόψει 40.600 αποδείξεις και μάλιστα είχε χάσει το κράτος έτσι από τους φόρους 267.000 ευρώ. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και κάτι άλλο το οποίο είναι και πιο σημαντικό, γιατί έχει να κάνει με τον τουρισμό και την εικόνα την οποία θέλουμε να δώσουμε στους τουρίστες οι οποίοι έρχονται για να απολαύσουν τις διακοπές τους. Και το λέμε αυτό γιατί σε περιοχή της Νότιας Κέρκυρας είχαμε και 7 επιχειρήσεις οι οποίες διέθεταν ποτά τα οποία ήταν αμφιβόλου ποιότητας ή και μπόμπες. Μάλιστα υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι κάποια από αυτά τα καταστήματα, κάποια καταστήματα έπαιρναν τα ποτά τα οποία δεν είχαν καταναλωθεί από πελάτες, τα έριχναν μέσα σε ένα μπιτόνι και στη συνέχεια τα επέστρεφαν στο μαγαζί δίνοντάς τα ως σφινάκια στους πελάτες, στους πολίτες. Είχαν πάει εκεί για να διασκεδάσουν. Πολύ καλό είναι αυτό. Ωραίο, δεν ξέρω κατά πόσο μας τιμούν αυτές. Είναι σαν τα, άκουσα εδώ, σαν τα φιστίκια. Σου φέρνουν τα ίδια μετά. Το άλλο στο ποτό του όλο, το πίνεις σε σφινάκι. Το είχα δει προσωπικώς. Σε φοιτητής όντας, δηλαδή πριν 40 χρόνια. Το είχα δει σε νησί των Δωδεκανήσων τότε, όπου δραχμές ακόμα, όπου ξέρω, έκανα χιλιάρικο το ποτό, το κανονικό. 700-600, δεν θυμάμαι πόσο έκανε. Και είχε λοιπόν μέσα στον πεζόδρομο, που ήταν τα μαγαζιά και τα λοιπά, ήταν ένα που ήταν σαβαρέλι, που είχε μια κουτάλα όπως αυτή που βάζουμε τη σούπα, και περνούσε και έγραφε 100 δραχμές. Και περνούσε και σου βάζε σε πλαστικό ποτήρι μία κουταλιά, δύο κουταλιές. Και έπινε. Έπαινε ένα κατσάκι και έπαινε. Λέω, τι είναι αυτά. Και μου λέει, είναι ότι περισσέψε από τα ποτήρια των πελατών. Ο άλλος σου λέει, θέλω καινούργιο αυτοκίνητο. Πάει, το πληρώνει. Ο άλλος σου λέει, δεν έχω να πάρω καινούργιο. Να μην πάρει ένα μεταχειρισμένο, να μην βγει ένα μεταχειρισμένο ποτό. Πώς κάνεις έτσι, ρε. Ναι, και είπα και εγώ, μα με συγχωρείς, είναι δυνατόν τώρα. Καλά, άσε το. Τα σάλια σκέφτομαι. Λέω, συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη, ρε παιδιά, πίνετε και καφέ. Αλλά άκουδο. Έλα. Μου λένε ότι αυτοί που καταφεύγουν σε αυτό το τελευταίο ποτό δεν καταλαβαίνουν τι πίνουν. Δεν έχουν συνέστηση. Είναι πια κουρούμπελα. Οπότε για ένα κατοσταρικάκι ακόμα, ούτε ζημιά τους κάνουμε ούτε τίποτα. Δεν έχει νόημα. Λοιπόν... Και το κάναν έτσι. Δηλαδή, τι λες, ρε παιδί μου. Τους στάδινε σφινάκι, γι' αυτό αναρωτήθηκα. Λέω, πώς τους δίνει, τι τους δίνει. Λες ένα ουίσκι και σου βάζει από αυτό. Όχι. Ένα σφινάκι σου λέει είναι. Χρησιμοποιημένο. Ένα... Ναι, ναι. Και κερασμένο το σφινάκι. Έτσι, ναι, εντάξει, έτσι κερνάω και εγώ, να ξέρεις.